Προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, η Κύριε Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να δεις αναβαλλόμενος φως ο σημάδιο. Φτύνον τον ουρανό να σιδέρουν ως τη Γάζα, νύδας την περό αυτού. Ότι θες να έφει την επίβαση αυτού, ο περίπατον ή πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγκαίρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φρόγα. Μα θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε σου σημάδιον το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσεων τα είδα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόρε και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων αν θεμελιώσει αυτά. Όρινε το παρελεύσονται ο δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάζει πάρεξε ένα μέσο των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Το διούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρέ δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της στην εσύ και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αήν άρτων εκ της γης. Και είδος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του καλήνε πρόσωπο εν ελέ και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου και έδρε τη λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσους είναι το ροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα ψηλάτε συλλάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησεν σελήνης καιρούς ο ήλιος έγρω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γίνε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού.
ψυχή μου η οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειναν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσουν. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη η τέρα σου, Κύριε, πάντων σοφία επίησα σε πληρώθηκε της κρίσεώς σου. Αυτή τώρα σε μεγάλη και ευρύχωρο σε κύρευε τον οκέα στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύουν τετράκων ούτω συνέβρασα σε μπέζει αυτήν. Πάντα προσέπρος δοκώσει να δουν την τροφή αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Lord.
Υπόστατε, λέω,
το πνεύμα. Κύριε,
Εκκλησίας της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των περπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέκρισμ και βάση από πάση θλίψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αγγελία φυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητήρια. Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα. Και ελευσόν δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτος. Yeah.
Yeah.
υπόστην του ονοματός σου υπεμεινάσε, Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Ουθεν διαπάντων φανούριε δόξα.
δόξα σας των Θεών υπέρ ημών γενικέντευε των ανεφημούντων σε. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Θείος, εχθρός τρινών και στεράζων, όντες έτους ανθράκας, αυλάμος βαστάζοντα, εθεάσατο σίγα της πίστεως, εν καρδία φέρον, πίρτο άειλον φανού. Ως παιδες ίδρυς αριθμοί κι εν Βαβυλώνη των πρότερων όθεν σε υμνούμε αντίληψη ετούμενη της ειν μεγάλο μάρτης πανένδοξε βίου εν δες θλίψε σύ.
σοφία ορθή. Συνήκτησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τα αυτά ή τα εξ αρχής, τις αναγγελεί ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάντωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός και ο πες μόν εξελεξάμι, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ ημίν. Εμπροσθέν μου και ούκε γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ είναι λιμήν αλότριος. Εμείς εμείς μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής και ουκέστη εκ των κυρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτως λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Δικαίων ψυχέ, εγχειρή Θεού και ομοί άψητε αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αυρώνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών φορεία σύντριμα, η δε εισήν εν ειρήνη. Και γάν εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται.
ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν πανευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούντα. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομέν. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παραϋψίστου. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάση αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτόν. Λείψεται επανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και επεριθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψεται ασπίδα καταμάχητον, οσιότητα, οξινή δε απότομον οργίνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονους, πορεύσονται εύστοχοι οι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε όν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όκλης εθνών, ότι δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών, υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σάββα. Και των συγχωροστατούντων Κυρίλου του και Επιμενάρχου ημών και Κυρίλου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη και νησοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και ακαλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεκομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία Ι, για εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέροντα αυτήν αμαρτήτως φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων του ονομάς σου στους αιώνας. Αμήν. Γίνεται, Κύριε, το έλεος εφημάς κατάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα εντέγα των χειρών σου μη παρήθεις. Συμπρεπή ένος, συμπρεπή ύμνος. Συντόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρώσουμε την εσπερινή ενδέησιν ημών των Κυρίων. Σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άσο Κύριε. Συγνώμην και άφεσον των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άσο Κύριε. Τα καλά και συμπέροντάτες θυκές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άσου Κύριε. Λοιπόν, χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άσου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολαγίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησομεθά. Άσου Κύριε. Αγίε Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιλκαίαη και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και φρένου μεγαλομάρτης πανουρίε του Αθανάη
το βασιλέως στρατιώτα της άθλης του μαρτυρίου εν ουρανής παραυτού αντεδοξαστής διό και η χάρη σου θαυμαστός επενεργούσα ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σαββών. Λόητιμες πολλών. Των Αρχιερέων Κυρίλου του και Επιμενάρχου ημών και Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία Μεορτήν ταύτη, και των προσφερόντων τα δώρα τα αυτά μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιλεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία, πόλην και νήσων τάξην και πάσαν πόλην και χώραν, αποργής, λοιμών, λοιμούς, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλευτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, χρήσαστε ημάς εκ της επικειμένης, δικές αυτού αφιλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Αμήν. Πάπης είναι ο Θεός, ο σωτηρημών, η ερπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος, γεννούμε δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρι και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήν η πάση. Ασκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ έλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,
πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Ιεράρχων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Μεγάλων Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Φανουρίων του Θεοφανούσου και τη μνήμη επιτελούμε, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέησιν ημών, δώρεση μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξαν αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, Κύριε ρέησον ημάς και τον κόσμο σου άπαντα, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και λέειμον Θεός. Ευλόγησαν και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν την ίσο ταύτη, εν τη Αγία και Ιερά Μητροπολιτάυτη και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασκον, ότι σου ευλογών, αγιάζων, πληθύνων και διατρέφοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεοσμών, στην δόξα να αναπέμβομεν συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων πλουσιεύτο γεύσαν και πίνασαν οι δε κάλεσε και φέτος η μνήμη
του προστάτου μας, του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Σπανουρίου. Άγιος των πρώτων χρόνων της Χριστιανοσύνης, στρατιωτικός, όμως η τιμή του στην Εκκλησία έρχεται μετά την ανέβρεση της θαυματουργού του εικόνος, ένα μίλι νοτιότερα των τυχών της παλαιάς πόλεως της Ρώμης. Επί της αρχαιρετίας του Μητροπολίτου Νίλου του Μυρσινιώτου. Ήτανε η εποχή που άρχιζαν οι επιδρομές και ήταν εμφανέστατος ο κίνδυνος από τους Οθωμανούς και είχαν επιτρέψει τότε η υπόθεση στην εγκατάσταση Ορθοδόξου Μητροπολίτου, ο Νίλος, που διαδέχεται τον Μητροπάτη. Εκείνη στην εποχή λοιπόν της αρχιερατείας του Νίλου αποκαλύπτεται με παράδοξο τρόπο η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Όπως σας είπα, απειλή επιθέσεως, επισκευή των τυχών για να είναι έτοιμη, χρησιμοποίηση της ύλης της οικοδομικής που υπήρχε στα Πέριξ, ναός γκρεμισμένος, πέτρες και τα σχετικά, εκεί κατά την εσκαφή, ανάμεσα στις πολλές εικόνες που είχαν βρεθεί εκεί και ήταν σε σαφρωμένες, βρέθηκε η εκείνη του Αγίου Φανουρίου, η οποία ήταν όπως γράφεται, ως να είχε ζωγραφιστεί εκείνη την ημέρα. Και εφαίνονταν γύρω από τον Άγιο οι σκηνές του μαρτυρίου του και η επιγραφή Άγιος Φανούριος την οποία ανέγνωσε ο Νίλος. Ο Νίλος ήταν ένας εκ των διαπρεπεστέων και πνευματικότερων αρχιερέων του καιρού του. Ανήκε στον κύκλο των Παλαμιστών, μεγάλος θεολόγος. Τα συγγράμματά του που σώζονται στα χειρόγραφα είναι σπουδαία. Είναι και αυτός που συνέταξε την πρώτη ακολουθία του Αγίου Φανουρίου, από την οποία σώθηκαν μόνο οι πρώτες λέξεις των τροπαρίων και ένα τροπάριο, το οποίο σώθηκε γιατί μελοποιήθηκε από κάποιο Κρήτα λάσκαρι και διεσώθη σε ένα χειρόγραφο της Μονής της Μεγίστης Λάμπρας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Φανούριος απεκαλύφθηκε. Και όταν απεκαλύφθη η εικόνα, εκτίστηκε ναός προς τιμήν του και εκεί θησαυρίστηκε η εικόνα του και άρχισε να τιμάται από το Ορθόδοξο Πλήρωμα του νησιού. Και βεβαίως θα μου πείτε γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί ο Θεός ενεργεί τόσα χρόνια κρυμμένη η εικόνα, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί τότε οι Ορθόδοξοι υφίστανταν τα πάνδυνα για να εξουνητιστούν, για να εγκαταλείψουν την Ορθοδοξία, για να εγκαταλείψουν τη σύνδεσή τους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να ενωθούν με τους Λατίνους. Γι' αυτό και οι υπότες δεν άφηναν να εγκατασταθεί ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης, γιατί μη υπαρχούσες κεφαλής έλεγαν ότι σιγά σιγά ο λαός θα έρθει με την εκκλησιαστική αρχή της δική μας. Και αυτό δυστυχώς συνέβαινε, γιατί μια μεγάλη πλειοψηφία για να έχει ωφέλη, και επειδή και οι παπάδες ήταν υπό τον Λατίνων Αρχιεπίσκοπο οι Ορθόδοξοι παπάδες, αυτός τους δικούς, αυτός τους έκανε κουμάντο, καταλαβαίνετε τι κλίμα επικρατούσε. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη εποχή παρουσιάζεται εικόνα για να στηρίξει το ορθόδοξο φρόνημα του λαού, για να στηρίξει τον λαό στην πίστη. Αυτό βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολλές φορές στις δύσκολες περιστάσεις, όπως και στην περίπτωση των νεομαρτύρων. Βλέπετε, εξισλαμίζονται ολόκληρες περιοχές και βρισκόταν κάποια στιγμή ένας και έλεγε όχι, εγώ είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω, και κατευθείαν σταματούσαν οι εξισλαμισμοί. Διότι, γιατί γινόταν τόνος του φρονήματος των χριστιανών. Λοιπόν, από τη Ρόδο λοιπόν που βρέθηκε η εικόνα του, η τιμή του Αγίου Φανουρίου εξαπλώνεται σιγά σιγά και εξαπλώνεται προς την Κρήτη. Και γιατί εξαπλώνεται προς την Κρήτη? Γιατί την εποχή εκείνη και στην Κρήτη με τους Βενετσιάνους τα ίδια συνέβαιναν. Δεν υπήρχε Ορθόδοξος αρχιερεύς να χειροτονήσει. Φεύγαν λοιπόν κρυφά, υπέναν τις άδειες των αρχών και πηγαίναν στα Κύθυρα, ένα που ήταν πιο κοντινό μέρος, που υπήρχε Ορθόδοξος αρχιερεύς και εκεί χειροτονούνταν και επέστρεψαν. Ξεκίνησαν λοιπόν να πάνε 4 καλόγερο να χειροτονηθούν από τη Μονή του Παρασαμονέρου. Στον δρόμο λοιπόν τους έπιασαν
τα καράβια, τα πειρατικά καράβια των Τουρκομάνων των Παλατίων, στη Σμιλίτου απέναντι, απέναντι από την Πάτμο, είναι η Σάμο είναι, την Πάτμο μάλλον είναι η Μιλίτους, τους έπιασαν, σκότωσαν επί τόπου τον έναν, τους άλλους τρεις τους εχμαλώτησαν και τους πήγαν εκεί και τους πούλησαν ως δούλους. Και ο ηγούμενος της μονής του Μαρσαμονέρο Ιωνάς ήρθε από την Κρήτη στην Ρόδο για να βρει κάποιο Γεώργιο Πετραντή, ο οποίος είχε εμπορικές δοσοληψίες με, το, με τον εμμύρη των Παλατίων της Μιλίτου για να εξαγοραστούν και να ελευθερωθούν, όμως οι κύριοι τους δεν δεχόταν με τίποτα. Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν μπορούν να κατορθώσουν τίποτα για τις διπλωματικής και οικονομικής οδού, ο Μητροπολίτης Νίλος είπε στον Άγιον, είπε στον ηγούμενο Ιωνά τον Παλαμά ότι ηγούμενε, ότι ήταν ανθρωπίνος να κάνουμε, το κάναμε. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα. Αλλά όμως πριν από λίγο καιρό εμείς εδώ βρήκαμε μια εικόνα του Αγίου Φανούλη. Πήγαινε σε αυτό και πρόσπασε και προσευχή σου και επικαλέσου το θαύμα, διότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και πράγματι ο Ιωνάς πήγε στον Ναό του Αγίου Φανουρίδου, επικαλέστηκε τον Άγιο και την άλλη μέρα άρχισε ο Άγιος να εμφανίζεται στους κυρίους των εχμαλωτισθένων και να τους παρουσιάζεται με παραδόξους τρόπους, να τους, στο τέλος να τους ταλαιπωρεί ώστε να αφήσουν τους εχμαλώτες που πράγματι τους άφησαν και ήρθαν και χωρίς να πληρωθεί κανένα λίτρο. Τότε λοιπόν ο Παλαμάς πήρε τα τρία, τους τρεις πνευματικούς του Υιούς και μαζί πήρε και ένα αντίγραφο της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, το οποίο το μετέφερε στη Μονή του Μαρσαμονέρου και οικοδόμησε και κλήτρος στο καθολικό της Μονής, περιόνιμη Μονή. Οικοδόμησε και κλήτρος αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο, είναι ο πρώτος ναός που χτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου εκτός της Ρόδου. Και μετά διαδόθηκε σιγά σιγά στην Κρήτη η τιμή του και σε άλλα μέρη, όπως τα Κύθυρα, όπως τα Επτάνησα, όχι όμως στον κύριο κορμό των Ελλαδικό ή στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Όταν έφυγαν οι υπότες, ξέρετε πολύ καλά ότι και ο λαός μας έφυγε. Οι χριστιανοί τους ακολούθησαν. Πρώτα με ένα μετά από ένα σταθμό στην Κρήτη κατέφυγαν στη Μάλτα. Ήρθαν νέοι άνθρωποι, νέοι χριστιανοί και επίκυσαν πλέον την πόλη και η τιμή του Αγίου Φανουρίου ξεχάστηκε. Διασώθηκε εκεί, στη Μονή του Μαρσαμονέρου. Και όταν τέλειωσε και η Οθωμανοκρατία, τότε πλέον η τιμή του επανήλθε και στη Ρόδο μετά την ενσωμάτωση το 1948, όταν ο Μητροπολίτης Τιμόθεος αυτό το ναό που ήταν στάβλος, τούρκικος, τον καθάρισε μαζί με τους περίκους και τον εγγενίασε πονόματι του Αγίου Φανουρίου, αλλά και σιγά σιγά η τιμή του ξαπλώθηκε τόσο πολύ, ώστε βλέπετε σήμερα σε όλα τα ελληνόφωνα μέρη, δεν ξέρω στα σλαβόφωνα να υπάρχουν τόσοι ναοί του και ο κόσμος να έχει τόσο πολύ ευλάβεια προς το πρόσωπό του εξαιτίας των πολλών του θαυμάτων. Εμείς τον επικαλούμεθα ως προστάτη μας. Ξέρετε ότι απόψε όπου και να ψάλετε και να εορτάζετε ο Άγιος θα ακούγεται το όνομα της Ρόδου. Είναι η μοναδική περίπτωση στα λειτουργικά πράγματα που το όνομα ενός Αγίου δικού μας, αλλά και το όνομα του νησιού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο των Ορθοδόξων. Είναι ο Άγιος ο οποίος μας προστατεύει και αυτό το επιδεικνύει και το πλήθος των θαυμάτων, αλλά και η ευλάβεια του λαού μας που τη βλέπουμε κάθε χρόνο να αυξάνεται. Είναι επαναλαμβάνω ο προστάτης μας και επικαλούμε τα τη χάρη του σε αυτές τις δύσκολες ημέρες τις οποίες διανύουμε. Βλέπετε αυτός εδώ ο χώρος επιβίωσε από τον 13ο αιώνα, χτίστηκε αυτός ο ναός, άλλαξε κυρίους, έγινε στάβλος, χάθηκε όμως βλέπετε δεν έσβησε, επανήλθε, έγινε πάλι ναός και μάλιστα ναός του Αγίου Φανουρίου. Βλέπετε αυτά τα χτίρια τα οποία μαρτυρούν τη διαχρονική μας ταυτότητα, ποιοι είμαστε, εκεί τα έκτισα, ποιοι είμαστε. Και είμαστε εδώ από την αρχή της ιστορίας. Όταν αρχίζει η ιστορία, εμείς είμαστε εδώ ως Έλληνες, ως γένος Ελλήνων, ως αργότερα, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι μπόρεσαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να επιβιώσουν κάτω
από πάρα πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Βλέπετε πόσες φορές εσφάγισαν, πόσες φορές ο πληθυσμός ελαττώθηκε, πόσες φορές μείναν ελάχιστοι, αλλά όμως βλέπετε, η μαγιά πάντα λειτουργούσε. Και αυτή την ταυτότητα, κάτι το οποίο τόνισα και το πρωί στην αρτοκλασία που έγινε στο Δημαρχείο, αυτή την ταυτότητα πρέπει να διατηρήσουμε, να καλλιεργήσουμε και να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Για να έχουμε μέλλον στον τόπο μας και μάλιστα στον τόπο μας που τώρα ακούγονται τόσες φωνές που τον αμφισβητούν και μας λένε ότι ανήκει κάπου αλλού. Αυτές οι πέτρες, οι αρχαίες πέτρες μας, αυτά τα παρεκκλησιά μας, οι ναοί μας, οι άγιοι μας, οι παραδόσεις μας είναι αυτές που μαρτυρούν για το ποιος είναι ο τόπος μας και ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι σήμερα κατοικούμε σε αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο σήμερα να κατοικούμε, αλλά και αύριο να κατοικούν και αυτό το οποίο εμείς ελάβαμε να το παραδώσουμε και μάλιστα σε καλύτερα επίπεδα στα παιδιά μας στις νεότερες γενιές. Και είναι ευχής έργο, να τη βλέπετε και αυτός εδώ χώρος σιγά σιγά αποκαθίσταται. Περιμένουμε να μας καταθέσουν τη μελέτη σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, μια συνολική μελέτη ώστε να αρχίσουν οι εργασίες μετά, ώστε ο χώρος αυτός να αποκατασταθεί και να αποτελέσει και ένα σοβαρό θρησκευτικό προορισμό, να μην τρεπόμαστε δηλαδή να τον παρουσιάσουμε προς τους επισκέπτες μας και είναι πάρα πολλοί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που έρχονται να προσκυνήσουν σε αυτό εδώ το ναό και να επικαλεστούν τη χάρη του Αγίου Φανουρή, την οποία επικαλούμε και εγώ απόψε σε όλους εσάς που ήρθατε εδώ, για όλο το νησί μας, για όλους τους ανθρώπους μας και για τους χωροστατούντες, για τον χωροστατούντα Σεβασμιότατο Άγιον Ουδίας, για τον Άγιον Ολύμπου, για όλους εσάς που είστε απόψε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ την χωροστασία Άγιον Ουδίας και ευχόμαστε σε όλους χάρη στο Αγίου Φανουρίου να μας σκεπάζει τον καθένα από εμάς προσωπικά, τις οικογένειές σας, όλο το νησί μας. Εσπιχιάζει μόνο αφή.
του Κυρίου και τες αυλές του Θεού ημών εξαρτήσει. Πάντα πως, πως, πως,
το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνια πεθυνία Peace.
και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε, αχήμαστε ρίγιν και αφιρώγαμε η τεκούσα εν σαργή των ποιητήν σου και Θεών πρεσβεύουσα. Θυμάστε αυτού τη χάρη και φιλάνθρωπη πάντα δεν είναι και αι. Στου αιώνα του Θεού. Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ηρφίσιμο δόξα σε Αναγίη Θαυμαστό. Χριστό αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου. Δεσπίνη ημών Θεοτόπη και αι Παρθένου Μαρία, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίε των τιμίων επουρανίων άλλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίω τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλιλίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρου Σφανδρού και Θαυματουργού, προστάτου τη ταύτη. Σώσε ημάς τους αγαθώς και Πότου ημών, Κύριε Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημών. Ημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε νίκαι αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον της Ρόδου προστάτη και μέγα πρόμαχο, τον παραδόξος γνωσθέντα η Εκκλησία Χριστού, τον μαρτύρον τον λαμπρό ακλαιός φανούριον, ανεφηβήσω με πιστή ότι χάριν εκ Θεού δεξάμενος η αμάτων. Φέρον ημάς ως φως εκλάβει αντί τον πάση της τιμώσιν αυτό. Thank you.
Χρόνια πολλά. Thank you.
Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλλου και των συμπαρόντων Σάβα και Κυρίλλου των Αρχιερέων και πάσης της Αν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νησοτός, έτσι δε και των δούλων του Θεού των εντάφθων συνεχθέντων και τα των οικείων αυτών. Έτσι δεόμεθα και υπέ του διαφυλαχθήνε την πόλην και νησοτά αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, εμφυλίου πολέμου και φνίδιου θανάτου και υπέ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών που εισακούσε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον εις καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσουν ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
επίσης. Εσύ, πάνω από